Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέρχα Τζέρεμι και αυτό το show στο οποίο μπορεί να είσαι καλεσμένο σωστά και ηθικά σε καθημερινή βάση για θέματα που σου αφορούν. Αν είσαι καινούργιο σε αυτό το κανάλι, πάτε στο κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή και οπωσδήποτε smash the like button να φύγει η αλήθεια προ τα έξω. Βρε, παιδί μου, είναι κάποιε μέρε που λε και δουλεύουν για μένα. Λε και το σύστημα δουλεύει για μένα. Πραγματικά μου στέλνετε κι εσείς και στο forum, forum.terry.gr, link στο πρώτο σχόλιο, instagram, link στο πρώτο σχόλιο να με ακολουθείς και στο instagram, μου στέλνετε κι εσείς κάτι links, κάτι φωτογραφίες, κάτι memes και δεν αντέχω, δεν μπορώ να κρατηθώ, πρέπει να τα βάλω στο show μου αυτό εδώ πέρα. Και είναι λε και δουλεύουν για μένα οι δημοκρατικοί. Όταν κάλυπτα τον Donald Τραμπ, λίγο πριν προεκλογικά δηλαδή μιλώντα, ήξερα ότι ο Donald Τραμπ είναι κορυφαίο. Κορυφαίο από του πιο κορυφαίου πολιτικού αυτή τη στιγμή του πλανήτη Γη. Και χαιρόμουν πάρα πολύ να τον καλύπτω, γιατί ήταν η τυπάρα. Τα έλεγε πολύ ωραία τσεκουράτα και όπω έπρεπε να τα πει, και ήταν όλα τα άλλα τα snowflakes από κάτω λιώνανε. Τα snowflakes πια είναι, αυτά που λιώνουν κάτω από πίεση. Λιώνανε τα snowflakes από κάτω οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί που παρακολουθούσαν και τα LGTBDGBG. Λιώνανε όλοι αυτοί από κάτω βλέποντα Donald Trump να μιλάει. Γιατί ήταν ωραίο στιβαρό άντρα κλάς. Αλλά εγώ ήξερα, ήξερα και μάλιστα το είχα πει, ότι εάν βγει ο Biden. Εντάξει, το πώ βγήκε, άστο, δεν θα το εξετάσουμε. Αλλά εάν βγει ο Biden, ήξερα ότι θα έχουμε τρομερά ευτράπελα για αυτό το show. Δεν φανταζόμουν όμω τι δεν το είχα φανταστεί αυτό. Δεν φανταζόμουν ότι θα ασχολιόμουν τόσο πολύ με την Ελλάδα και ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα το παιχνίδι θα γινόταν περισσότερο ενδιαφέρον από ό,τι στην Αμερική. Αυτή η φάση τώρα, το παιχνίδι στην Ελλάδα, αυτά που γίνονται στην Ελλάδα με αυτή την κυβέρνηση, έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον ακόμα και από τον Donald Τραμπ στην Αμερική. Αλλά δεν θα σου αποκαλύψω ακόμα τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι. Να το δει μέχρι το τέλο του το βίντεο. Πρώτα θα σου πω κάποια νέα για να δει πώ λειτουργεί η ατζέντα. NBA, tell teams rules will be relaxed for vaccinated persons. Στο NBA, αν δεν το γνωρίζει τα παιδιά εκεί μέσα που παίζουν NBA είναι σαν δούλοι, σαν ήλωτε. Αλήθεια σου λέω, πραγματικά του έχουν υποπίεση, του έχουν και κλεισμένον το θυρόν εκεί μέσα να παίζουν μπάσκετ χωρί κόσμο. Και λέει τώρα αυτό το άτομο από το NBA ότι οι κανόνε υγιεινή, δεν ξέρω με τι μάσκες, με όλα αυτά, οι κανόνε θα είναι λίγο πιο relax, πιο χαλαροί για τα άτομα όμω που έχουν εμβολιαστεί. Εκεί το πάνε. Εκεί το πάνε. Ορίζουν κανόνε. Εσύ τώρα εκεί μέσα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ακόμα και αντίθετο να είσαι με το σύστημα αυτό εδώ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ξέρεις και το NBA είναι lobby. Black Lives Matter, LeBron James. Πάμε παρακάτω. Δεν ασχοληθούμε περισσότερο με αυτού εδώ πέρα. Παρακάτω. Ισραήλ scientists grows mouth embryos in artificial womb. Humans could be next. Ξέρει γιατί το βλέπει αυτό. Έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο από έναν επιστήμονα, μου διαφεύγει το όνομά του, μια συνέντευξη, δεν είναι συνέντευξη, μπορεί να είναι κατάθεση, από έναν επιστήμονα ο οποίος ασχολείται με εμβολιασμού και μιλούσε για τις εκτρώσεις και ότι έχει δουλέψει με το έμβρια από τις εκτρώσεις για να κάνει πειράματα πάνω σε αυτά και καλλιέργεια οργάνων. Αυτό είναι λίγο shocking πληροφορία. Άμα σε ενδιαφέρει κάποια στιγμή μπορεί να το καλύψω αν και δεν ξέρω το YouTube, ποια είναι η άποψή του για αυτό εδώ. Πείτε μου, στις εκτρώσεις αποκαλύπτουν στην μάνα το τι κάνουν το έμβριο, τα όργανα όλα αυτά εδώ, πώς, πώς εξελίσσεται η διαδικασία από εκεί και πέρα, αν το καλλιεργούν αν παίρνουν την υπόφυση. Το λέει ξεκάθαρα επιστήμονας, μιλάει για υπόφυση και για άλλα όργανα σώματο. Πολύ σοβαρά ζητήματα είναι αυτά. Και τώρα εδώ πέρα βλέπουμε για αυτό το δημοσίευμα. Λε και δεν το κάνουν. Φυσικά και το κάνουν εδώ και πολλά χρόνια. Το θέμα είναι, το τεράστιο σκάνδαλο είναι εδώ ότι δεν αποκαλύπτουν ότι παίρνουν το έμβριο από τη μάνα που κάνει έκτρωση. Δεν τη το λένε ποτέ αυτό. Παρακάτω. Συνεχίζω. Λοιπόν, Δανία. Will limit the number of residents with non-Western origin. Άτομα τα οποία δεν έχουν δυτική καταγωγή σε γειτονιές θα περιοριστούν στο maximum of 30% μέσα σε 10 χρόνια. Εάν κάποιος δεν ανήκει στην Δύση και ζει στη Δανία, στις γειτονιές θα περιοριστεί το πόσα τέτοια άτομα είναι μαζεμένα εκεί πέρα κατά το πολύ 30% μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Για να μειώσουν το ρίσκο of religious and cultural parallel societies. Για να μειώσουν το ρίσκο παράλληλων κοινοτήτων παράλληλη κουλτούρα μέσα στη Δανία. The government announced today. Αυτό έγινε στι 17 Μαρτίου. Τώρα, πώς σου φαίνεται αυτό, πε μου στα σχόλια από κάτω. Αυτό είναι ρατσιστικό, αυτό τι είναι. Στην Ξάνθη, στην Κομωτινή και εκεί πέρα σε όλες τις περιοχές αυτές, στον Εύρο ίσως, με τις μειονότητες, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ, σωστά. Εδώ βλέπουμε ότι η Δανία παίρνει πολύ δραστικά μέτρα. Μειώνει το συνοστισμό στα άτομα αυτά σε κάτω από το 30% στις γειτονιές. Εδώ στην Ελλάδα έχει το αντίθετο. Προσπαθούν οι Έλληνες πολιτικοί να τους βάλουν όλους σε ένα μέρος. Εδώ η Δανία κάνει κάτι διαφορετικό. Τους εντάσσει στην κοινωνία, αλλά όχι παραπάνω από 30% στις γειτονιές πώς σου φαίνεται μία αντιμετώπιση, πώς σου φαίνεται άλλη αντιμετώπιση. Και δεύτερον, είναι ρατσιστικό αυτό που κάνει η Δανία, είναι λάθος αυτό που κάνει η Δανία. Πραγματικά θέλω την άποψή σου. Τώρα συνεχίζω στα επόμενα πολύ σοβαρά νέα, Σχολεία. Απαχωρούν 3.000 εκπαιδευτικοί. Οι τρει λόγοι για τη μαζική φυγή. Όλα τα ρεκόρ έσπασαν φέτο οι αιτήσει συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών. Πέρσι την πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατατέθηκαν 1.231 αιτήσει συνταξιοδότηση και φέτο έφτασαν τι 3.708. Συνολικά θα φύγουν από τα σχολεία πάνω από 6.000 δάσκαλοι και καθηγητέ. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Εάν αυτή τη στιγμή κάποιο κρατάει το σύστημα με τα παιδιά, είναι οι καθηγητέ στα σχολεία έχουν πολύ λίγα χρήματα παίρνουν και αυτοί και οι αστυνομικοί και οι στρατιωτικοί όλοι τους παίρνουν πολύ λίγα χρήματα. Πρέπει να παίρνουν τα διπλά λεφτά τουλάχιστον. Τουλάχιστον τα διπλά λεφτά. Ειδικά στις μεγάλες της πόλεις που είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις για να τις διαχειριστεί κάποιο. Όμως το πρόβλημα είναι το εξή ότι αν φύγουν έμπειροι καθηγητέ, θα έρθουν μέσα. Άλλου είδου καθηγητέ, πιο καινούργιοι καθηγητέ, πιο φιλελεύθεροι καθηγητέ, και αυτό δεν πρέπει να γίνει επικυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκη θα βάλει του δικού του. Αν καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Είναι σοβαρό αυτό το ζήτημα. Πρέπει να κάνουν υπομονή οι καθηγητέ. Δεν πρέπει να φύγουν. Και πρέπει επιτέλου οι καθηγητέ, οι οποίοι έχουν αξίε και αρχέ, να πάρουν ηγετικέ θέσει μέσα στα σχολεία. Δεν είναι δύσκολο να γίνει διευθυντή. Εύκολο είναι. Δεν είναι δύσκολο. Μια αίτηση κάνει και σε παίρνουν. Ούτω ή άλλω δεν θέλει κανένα την ευθύνη. Θα πρέπει να μάθουν σωστά και ηθικά άτομα να ηγούνται όπω πρέπει να ηγούνται. Όχι αριστεροί, όχι συνδικαλιστέ, όχι δεξί. Πρέπει τα άτομα που είναι σωστά και ηθικά να μάθουν να ακούνται. Οι πατριώτε. Πρέπει να υπάρχουν αρχέ πατριωτικέ μέσα στα σχολεία. Τα παιδάκια δεν πάνε σε καλό δρόμο σε καμία περίπτωση κάνουν κλίκε τα παιδιά μεταξύ του και είναι, γίνονται πιο πολύ snowflakes γιατί οι δημοκρατικοί του κάνουν περισσότερο snowflakes και στην Αμερική τα παιδάκια θέλουν να νομιμοποιήσουν την εγχείρηση αλλαγή φίλου σε αυτά τα παιδιά, τα οποία παιδιά δεν έχουν την οριμότητα και την ικανότητα την νοητική να πάρουν τέτοιε αποφάσει. Οι γονεί θέλουν πάρα πολύ να προσέξουν τα παιδιά του αυτό το διάστημα, είναι καταλήτη αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν σοβαρά πρότυπα στην Ελλάδα να ακολουθήσει ένα παιδί και ακολουθούν τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα εκεί μέσα που μπορεί αυτό το πρότυπο να είναι LGBTVGV. Μπορεί να είναι τέτοιο πρότυπο και να επηρεάζει κάποιο τέτοιο πρότυπο το παιδί σου. Και προσπαθούν να του κάνουν πλήση εγκεφάλου και να το αποτραβήξουν. Είναι πολύ ύπουλο αυτό που κάνουν στι νεαρέ ηλικίε. Μεγάλο manipulation. Τα καλά νέα είναι τα βραβεία γκράμμι και όλα αυτά τα σκουπίδια. Είναι μείον 50% σε ακροαματικότητα. Έχουν φτάσει στα κατώτατα τάρταρα ever τη ιστορία του στα κατώτερα σε ακροαματικότητα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία θέλουν να το παίξουν ότι είναι διαφορετικοί και κάνουν κάτι μυστήριες μεταφιέσει μεταφιέσεις και κάτι μαλλιά μπλε και κάτι τέτοια πράγματα τα οποία δεν λέω δεν είναι επιτρεπτά, ας κάνει ό,τι θέλει ο καθένας, αλλά... Πριν μεγαλώσει, πριν ενηλικιωθεί, πριν βασικά γίνει 25, περάσει και από στρατό και μάθει λίγο τη ζωή, πώ είναι βασικά, δεν μπορεί να πάρει αποφάσει, για, ειδικά για το φίλο σου, εχείρισα και Όχι, όχι τέτοια πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι και ακολουθούμε κάποιε αρχέ και πρέπει να υπάρχουν αυτέ οι αρχέ γιατί είναι το σωστό. Αν θε να πετύχει τη ζωή σου, μόνο με σωστό και ηθικό τρόπο μπορεί να πετύχει. Ε, Κανένα δεν θα σε πάρει στη δουλειά σου εάν δεν ακολουθεί και πληρεί κάποιε προποθέσει. Να ξέρει. Πλέον κρίνεσαι για τα πάντα. Δεν λέω ότι δεν αλλάζει η οικονομία. Αλλάζει η οικονομία, αλλά στην αρχή οπωσδήποτε κάποιο θα χρειαστεί να δουλέψει κάπου αλλού. Και για να δουλέψει κάπου θα πρέπει να είσαι καθώ πρέπει άτομο. Και σωστό και ηθικό άτομο. Και ξεκινάμε από τι νεαρέ ηλικίε αυτό. Θεωρώ ότι αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα στην εκπαίδευση των ανηλίκων. Οι καθηγητέ παίρνουν πολύ λίγα χρήματα. Αυτό με το WebEx είναι απαράδεκτο. Η κεραμαίο αυτή, πώ τη λένε, κεραμαίο, κεραμαίου, παπαρέου, πρέπει να πάρει δρόμο. Αυτή η κεραμίδα, κεραμαίου, κεραμαίου, κεραφέι, πρέπει να πάρει δρόμο από την Ελλάδα οπωσδήποτε, αλλά πιο πόσο σημαντικά πρέπει να πάρει δρόμο κάποιο απίστευτο τύπο. Κυριάκο Μητσοτάκη λέγεται, θα σου πω σε λίγο γι' αυτό να τι έχει γίνει, ο οποίο έχει καταστρέψει με τι πολιτικέ του. Έχει καταστρέψει τα νοσοκομεία, κορονοϊός, πόλεμο στα νοσοκομεία, ώρα μηδέν για επιστράτευση ιδιωτών γιατρών. Η έκρηξη διασωληνωμένων φέρνει έμφραγμα στα δημόσια νοσοκομεία. Η απάντηση θεμιστοκλέους για την επιστράτευση. Παιδιά, αυτό είναι απίστευτο. Ο Μητσοτάκη του έβαλε να κάνουν εμβόλια του ανθρώπου και τώρα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Είναι τρει χειρότερα. Τρει χειρότερα για, όλα αυτά ευθύνεται το Μητσοτάκη. Και με lockdown και με εμβολιασμού και τα πράγματα χειρότερα. Κάτι μου θυμίζει. Μου θυμίζει πολιτεία Καλιφόρνια, μου θυμίζει πολιτεία Νέα Υόρκη. Πάνω από το κακό στο χειρότερο. Στη Φλόριντα είναι όλα ανοιχτά και τα πηγαίνουν περίφημα. Και καλύτερα νούμερα σε κορονοϊού, και καλύτερα νούμερα σε θανάτου, και καλύτερα νούμερα σε ανεργίε, και καλύτερα νούμερα στην οικονομία. Και φεύγουν όλοι από εκεί για να πάνε στη Φλόριντα και στο Τέξα. Και το Τέξα ανοιχτά τα σύνορα και προσπαθεί να τον νοθεύσει με μετανάστε μέσα. Δεν γίνεται αυτό. Ο Κυριακό Μητσοτάκη ακολουθεί πολιτική Τζο Μπάιντεν. Πώ το ξέρει αυτό, τόσο καιρό σου το λέω, εντάξει. Το ότι σου το λέω εγώ δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια. Τώρα όμω βλέπει την ατζέντα ποια είναι. Λοιπόν. Βήμα Γκαζίνο. 1821-2021. Κλείνουμε δύο αιώνε από την επανάσταση. Και δεν έχουμε του ηγέτε, του πραγματικού ήρωε τη Ελλάδα που πολέμησαν και έχησαν το αίμα του για να ζούμε εμεί αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε αυτού. Το Βη Μαγκαζίνο. Το Βη Μαγκαζίνο βάζει άλλου ηγέτε. Βάζει προτεργάτη αντί Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, πιον, τον Θεόδωρο Κολοκοτρόνη. Ποιον? Το Κυριάκο Μητσοτάκη. Παιδιά, αυτό είναι απίστευτο. Βάζει. Αυτήν δεν την ξέρω την κυρία, ούτε αυτή την κυρία. Αυτή τι είναι, τραπεζικό είναι. Κάτι τέτοιο είναι στην Ελλάδα. Μπορεί και να. Αυτή την κυρία δεν την ξέρω σε καμιά περίπτωση η μπουμπουλίνα αυτήν εδώ, δεν ξέρω τι ρόλο βαράει και ποια είναι. Φαντάζομαι όμω τι θα είναι. Θα είναι ίδιο στο συνάφι το ίδιο των συγκεκριμένων των δημοκρατικών. Εδώ υπάρχει και μια παγίδα όμω. Θα στην πω την παγίδα. Αυτή την κυρία εδώ την ξαθιά δεν την ξέρω τι είναι. Θεωρώ ότι έχει σχέση με την οικονομία τη Ευρώπη. Εδώ είναι ο Μπόρι Τζόνσον, αρχικομουνίσταρο. Εδώ πέρα είναι ο Μακρόν, αρχικομουνίσταρο. Εδώ πέρα είναι κάποιο άλλο που δεν ξέρω ποιο είναι. Εδώ πέρα κάτω αριστερά ούτε και αυτόν τον ξέρω ποιο είναι, αν και κάτι μου λέει η φάτσα του. Εδώ πέρα κάτω δεξιά. Αυτό το ξέρω πολύ καλά ποιο είναι. Το ξέρω πολύ καλά ποιο είναι. Και πες μου από κάτω στα σχόλια ποιοι είναι όλοι αυτοί που δεν ξέρω. Ειδικά πάνω αριστερά, εδώ αριστερά κάτω, η αριστερή πλευρά δεν ξέρω. Εδώ κάτω δεξιά. Ποιο είναι αυτό ο ηγέτη, ο τεράστιο. Ποιο είναι αυτό το καμάρι. Ο Ελληναρά. Ο Μεγαλέξανδρος. Ποιο είναι αυτό εδώ. Ποιο είναι είναι το παιδί με την άνοια Τζο Μπάιντεν Έκανε την εμφάνισή του και στο εξώφυλλο του V -magazino. Το V τι είναι το time περιοδικό της Ελλάδος Που έβγαλε πριν καλά καλά κυβερνήσει πρόσωπο της χρονιάς Κάμαλα Χάρη και Τζο Μπάιντεν Κάτι αντίστοιχο μου θυμίζει αυτό εδώ το Εφτράπελο. Παιδιά αυτό είναι, είναι, για γέλια Αυτό είναι λυπηρό, αυτό είναι απαράδεκτο Το Μπόρις Τζόσο τον κομμουνιστή τι μου τον έβαλαν εκεί πέρα Το Putin. το Πούτιν, δεν είχανε τι να βάλουνε. Ναι. Το, που, ο, Πούτιν είναι αντίθετο με το σύστημα τη νέα τάξη πραγμάτων. Είναι αντίθετο. Χριστιανό Ορθόδοξα, γιατί μου τον έβαλε εκεί πέρα. Παίζει άλλο ρόλο γενικότερα. Δεν είναι με το συνάφι το συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι έχει κάνει λάθο το βήμα Γκαζίνο που το έκανε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι λάθο. Εδώ θα ήθελα να δω Σιζιμπίνκ, έτσι, τον ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματο Κίνα. Στο κέντρο όμως θα ήθελα να τον δω Άντε όχι στο κέντρο, στο κέντρο έχουμε κάποιον άλλον Αλλά ήθελα να δω οπωσδήποτε σε μεγάλο πρόσωπο το Xi Pink. Και τη Μέρκελ φυσικά, την αρχικομουνίστρια Η Μέρκελ που πας, η σοσιαλίστρια κομμουνίστρια Πού τη βάζεις αυτή την καταπληκτική κυρία Που τη βαζεις αυτη την καταπλεκτικη καταδυναστεύσει τους πάντες Ο Μακρόν ή Πολυφάτσα και το κέντρο, το κέντρο Ας επικεντρωθούμε στον άνθρωπο του κέντρου Κυριάκος Μητσοτάκης, ο τεράστιος ηγέτης της Ελλάδος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει την καλύτερη πολιτική που έχεις δει και θα δεις σε όλη τη ζωή. Δεν έχεις δει καλύτερη πολιτική. Δεν έχεις δει καλύτερα, νου... καλύτερα νούμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε θανάτους, πρώτος. Σε νέα κρούσματα, πρώτος. Να κόψει χρήμα, να δώσει δωρεάν χρήμα κομμουνιστικού στους πολίτες, πρώτος. Πού τα βρίσκει τα λεφτά, τα παίρνει από τη Μέρκελ. Τα κόβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε ιδέε, λαμπρό μυαλό. Πόσο κολοκοτρόνη λοιπόν είχε την ιδέα κάποια στιγμή και το, όνειρο, και το όνειρο, του να μεθοδεύσει την ελληνική επανάσταση και μετά ο άνθρωπος δεν ήθελε τίποτα, δεν ήθελε τίποτα. Αντί να, να αναλάβει την ηγεσία της χώρας και την εξουσία, αυτό το κακό έχουν οι Έλληνες. Κάνουν τη δύσκολη δουλειά και αφήνουν μετά να αναλάβουν οι κατώτεροί τους. Αυτό το κακό έχετε εσείς οι Έλληνε και πρέπει να το αλλάξετε. Εσεί οι Έλληνε που βλέπετε αξίζετε πολλά. Αξίζετε πολλά. Να μάθετε να κατεβαίνετε στην πολιτική. Να μάθετε να βγάζετε εκατομμύρια. Να μάθετε να κάνετε πωλήσει. Να μάθετε να κάνετε marketing. Να μάθετε να κάνετε positioning. Branding. Είναι πανεύκολο. Αυτή τη στιγμή έτσι κάνει και γίνεσαι πρωθυπουργό. Δεν κάνω πλάκα. Αλήθεια σου λέω. Είναι Εύκολο να, να κερδίσει το σύστημα, είναι πρώτη φορά, είναι η ευκαιρία να διώξουμε τη δυναστεία του Μητσοτάκη και, και αυτών εδώ των δημοκρατικών όλων που κυβερνάνε, αυτό το, το, το άθλιο συνάφι και να ηγηθούμε εμείς. Είναι εύκολο, σου λέω αλήθεια. Κάνε ένα πολιτικό σοου στο Instagram, στο TikTok, κάνε ένα πολιτικό σοου στο YouTube, κάνε κάτι, μην κάθεσαι. Πάρε ένα καλό κινητό με καλή κάμερα κάνε content. Πάρε μια απλή κάμερα DSLR. Βγάλε content. Δεν είναι δύσκολο. Ρώταμε, ρώτησέ με να σε μεθοδεύσω, να σε κουτσάρω. Ακόμα και τζάμπα. Παρόλο που χρεώνω πολλά λεφτά για αυτά τα πράγματα. Θα σε μεθοδεύσω για το πώ να κάνει το show σου. Δεν είναι δύσκολο. Μην του αφήνει. Μάθε να ζωγραφεί, να κάνει memes, να χρησιμοποιεί το Adobe Illustrator. Τα memes αυτά να τα βάζει στο Instagram, να πηγαίνουν viral σε όλο το Instagram, όπω αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο meme. Ε, γιατί meme θα το θεωρήσω το συγκεκριμένο. Αυτό είναι ένα meme. Για να πάει το show μου καλύτερα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό είναι κάτι σοβαρό, με τον Κυριακό Μητσοτάκη ω ήρωα τη Ελλάδο. Σιγάρε, μαξιά, τι έκανε. Να μα τρελάνετε δηλαδή. ρε, σιγά τι έκανε, Ρε Μητσοτάκη. Κατέστρεψε του ανθρώπου, του εμβολίασε και του έβαλε μέσα κλεισμένου στα νοσοκομεία διασωλωμένου. Αυτό πόσο δύσκολο να είναι να το καταφέρει κάποιο. Βασικά είναι δύσκολο. Όντω έχετε δίκιο, παιδιά. Ο Μητσοτάκη είναι ήρωα από τη μια προοπτική. Αντε ήρωα δεν μπορώ να τον πω, είναι πολύ μεγάλη λέξη. Αλλά είναι πρωτεργάτη και πρωτοστατή και ηγέτη. Ηγέτη στην ηλικιότητα. Εκεί ναι, εκεί είναι ηγέτη. Είναι ηγέτη στη βλακεία, είναι ηγέτη στην δολιότητα και είναι ηγέτη στο να καταστρέφει τι ελληνικέ ζωέ. Εκεί μπορώ να πω ότι ηγείται, ναι. Γιατί αυτό εδώ που βλέπω είναι έω και μηνύσιμο. Είναι τόσο εκνευριστικό που είναι έω και μηνύσιμο. Τα καλά νέα είναι, και εδώ να πέσουν οι τόνοι, ότι δεν θα τον αφήσουν ελεύθερο τώρα εδώ πέρα. Έκανε το λάθο τη ζωή του. Εδώ πέρα έχουμε το δικτάτορα τη Βόρεια Κορέα, ο οποίο βλέπει το συγκεκριμένο ευτράπελο και παθαίνει σοκ. Έτσι. Kim Jong Κουλ. Αυτό πώ το ανέβασε κάποιο που από τι αστείο ήταν. Το ανέβασε στο Instagram. Και εδώ πέρα οπωσδήποτε έχουμε μια ακόμα φοβερή εικόνα του πρωθυπουργού ηγέτη τη χώρα αυτή. Είπαμε, ηγείτε σε θανάτου στον κορονοϊό και σε νέα κρούσματα στον κορονοϊό και στι μεταλλάξει. Η Εικόνα αυτή πάει κατευθείαν, thumbnail. Α, εδώ πέρα έχουμε κι άλλο. Like ή θάνατο. Αχ, σχόλιο. Ε, ναι, παιδιά, αυτό πρέπει να πάει viral. Μπείτε Twitter, όσοι έχετε Twitter, και κάντε το viral, σα παρακαλώ πολύ. Κάντε το viral. Έλα εδώ. Για να κάνουμε εδώ ένα retweet. Γιατί είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, κάποιο εδώ πέρα αφιέρωσε χρόνο στο Photoshop για να το κάνει αυτό εδώ. Like ή θάνατο. Πώ λέμε ελευθερία ή θάνατο. Και εδώ, εδώ λέει like ή θάνατο. Ο Μητσοτάκη γράφει ιστορία. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Να οι αποδείξει. Αυτέ οι εικόνε εδώ πέρα που βλέπει είναι οι αποδείξει. Θε και βίντεο. Να και βίντεο. Σήμερα, αδέρφια, η μεγάλη ώρα του Σίγουρα Λοιπόν, το κάνουν για μας. Το κάνουν για να γελάσουμε. Δεν εξηγείται διαφορετικά αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό είναι μιμ. Αλλά απ' την άλλη μεριά είναι εκνευριστικό. Κάποιον ο οποίος είναι δικτάτορας τον παρουσιάζουν ως ήρωα. Τον δικτάτορα της Ελλάδος, τον πραγματικό δικτάτορα, έτσι, αυτό είναι πραγματική δικτατορία που έχει ο Μητσοτάκης, τον παρουσιάζουν ω ήρωα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν δίνουν έμφαση στους πραγματικούς ήρωες. Τα νέα τα παιδιά που δεν έχουν λάβει αυτή τη γνώση και την πληροφορία του ποιος είναι ποιος. Πώς θα γίνει να λάβουν αυτές τις γνώσεις. Πώς θα γίνει να υπάρχουν κάποια βίντεο τα οποία θα πρέπει να παίξουν και να τρέξουν. Ιστορική σημασία βίντεο. Για να καταλάβουν τα παιδιά ποιοι είναι αυτοί. Τι, τι σκεφτόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Φαντάσου λοιπόν 400 χρόνια σκ Φαντάσου λοιπόν πώς ήταν ο Έλληνας εκείνη τη στιγμή που ονειρευότανε την ελευθερία. Ονειρευότανε. Φαντάσου τη διαδικασία του να κάνουν το mastermind group στη φιλική εταιρεία. Φαντάσου. Όλα αυτά τα συναισθήματα, τις εμπειρίες, τα όνειρα... Πρέπει να τα συμμερίζονται όλοι οι Έλληνε. Και θα πρέπει να υπάρχουν events. Δεν φτάνει η παρέλαση για πρόσωποι. Δεν με ενδιαφέρουν οι παρέλασει. Θα πρέπει να υπάρχουν events, βίντεο, προετοιμασία διαφορετικά projects να μένουν όλα αυτά στα αρχεία του κάθε σχολείου. Το έχουμε καταντήσει το έργο να είναι ένα άθλη, μια άθλια ημέρα να, να, φύγει, να τελειώνουμε. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα τεράστιο project ιστορικής σημασίας. Οι καθηγητές πρέπει να μάθουν να δίνουν έμφαση σε αυτά τα πράγματα. Είναι τα τελευταία πράγματα που μένουν σε αυτή την, την χώρα που λέμε Ελλάδα. Και δυστυχώς φεύγουν οι καθηγητές από το παιχνίδι. Πολύ άσχημο η κεραμέως, κεραμέως, κεραμαία πρέπει να φύγει οπωσδήποτε. Έχει καταστρέψει, είναι μακράν η χειρότερη υπουργό παιδεία με πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Και γενικότερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι μόνο αυτή. Μακάρα τα μόνο αυτή. Έχουμε και άλλου. Άδωνη Γεωργιάδη, Δένδια, καλά αυτό. Χρυζοχοίδη, ποπο ονοματάρε είναι αυτέ. Χοντρά ονόματα απαράδεκτη σημασία. Αυτού μα του παρουσιάζουν ω ήρωε. Και εμεί αυτού δεν θέλουμε ούτε να του βλέπουμε. Δεν θέλουμε όταν τους βλέπουμε. Όχι respect. Τι respect. Όχι respect. Αυτοί πρέπει να σου δίνουν εσένα respect που περνά όλα αυτά που περνά, ενώ αυτοί κάθονται και παίρνουν τα κομμουνιστικά λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δικά σου φο... λεφτά που φορολογεί. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολούθησε να είσαι καλά. Το εκτιμώ απεριόριστα. Αν σε γνωρίζει αυτό το κανάλι, πάτε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή. Θεωρώ ότι είναι από τα τελευταία κανάλια το δικό μου κανάλι που κάνουν σοβαρή προσπάθεια να διώξουν τον Κυριακό Μητσοτάκη. Τόσο ανοιχτά την κάνω αυτή την προσπάθεια. Το κάνω για να κάνετε viral τα βίντεο αυτά, για να τα στείλετε σε άλλου ανθρώπου να δούνε να ξυπνήσουν οι Έλληνε. Πρέπει να ξυπνήσουν, δεν του αξίζει αυτό που περνάει ο Έλληνα. Πρέπει να λάβει αυτή τη γνώση που δίνω εδώ μέσα. Μόνο με ένα share είναι δωρεάν. Like, share, σχόλιο από κάτω. Είναι δωρεάν αυτά τα πράγματα. Μην βάζει εγωισμό, σε παρακαλώ. Είμαστε μαζί σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το παιχνίδι. Είμαστε μαζί. Και μαζί θα το νικήσουμε και θα περάσουμε και θα νικήσουμε και θα βγούμε στην αντε... αντίπερα όχθη νικητέ. Είναι μια τεράστια πρόκληση που μόνο ενωμένο ο λαό, ο ελληνικό, μπορεί να βγει πιο δυνατό. Διαφορετικά αυτοί θα μα. Κατακρεουργήσουνε, Γιατί αυτό θέλουν να κάνουν. Υπάρχουν και Έλληνε που δεν καταλαβαίνουν. Δείξτε αυτά τα βίντεο. Κάντε το share. Κάποιο θα το δει. Μην βάζει εγωισμό. Ακόμα και ένα να το δει και να αλλάξει λίγο νοοτροπία και να έρθει σε αυτή την οικογένεια είναι κέρδο. Έστω για τον έναν πηγαίνει. Για τον έναν δουλεύει. Και εγώ αυτό το show για, το, για τα 10 άτομα το ξεκίνησα. Μετά γίνατε πολλοί. Εγώ το ξεκίνησα για ελάχιστου, για του 300 του Λεωνίδα το ξεκίνησα. Δεν το ξεκίνησα για 20.000 άτομα που παίρνουν προβόλε στα βίντεο μου. Για 300 άτομα. Είπα ότι αν επηρεάσω 300 άτομα, θα επηρεάσουν άλλα 300 άτομα. Θα επηρεάσουν άλλα 300 άτομα και θα διώξουμε του αλήτε προδότε. Μα κυβερνούν αλήτε προδότε. Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα, να ξέρει. Πολύ σοβαρά ζητήματα. Πρέπει να, να, να υπάρχουν δραστικά μέτρα στι κάλπε. Μην ξεχνά Έλληνα. Μην ξεχνά τη Σούκα Έχουν πιο διαβολική ατζέντα από αυτά που βλέπει. Πάνε δε. Στη τα πώ του Μητσοτάκη στο Instagram. Πάνε δε στην ατζέντα του. Πάνε δε τι θέλουν να κάνουν για τι εκτρό, για τα LGBTVG. Πάνε δε στα όλα αυτά. Μάθε τι είναι. Αν δεν ξέρει τι είναι τα LGBTVG, ψάξ το. Ψάξ το. Υπάρχει το πώ στο Instagram. Ψάξ το. Ακολούθησε με στο Instagram. Γίνε πιο ενεργό. Γίνε πιο δραστήριο. Αλήθεια σου λέω. Βαρέθηκα να βλέπω Έλληνε που κάθονται στον καναπέ. Τουλάχιστον κάντε κοινοποιήσει. Κάντε κοινοποιήσει. Δεν μπορείς να καταλάβει. Μίλα, μίλα. Κάνε hashtag να φύγετε. Κάνε hashtag ξεκουμπιστείτε. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Βγάλε content. Πε τα. Αυτά κάντε viral τα memes. Μην τα αφήνει. Να, να, να σβήσουν με την πάροδο του χρόνου Η επόμενη μέρα δεν είναι μια καινούργια ημέρα Όχι Ζούμε σε μια δικτατορία και πρέπει να την Νικήσουμε Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχάσει να κάνει το like και το σχόλιο σου από κάτω και να δει τα τελευταία βίντεο του καναλιού εδώ πέρα. Και αν θε να με υποστηρίξει, έμπρεχτα να πατήσει το κουπάκι που λέει Join συμμετοχή. Θα τα πούμε στο επόμενο αύριο. τέριχα τη κάθε μέρα στο search του YouTube για να λαμβάνει όλα μου τα βίντεο. Μόνο έτσι. τέριχα τη να το πληκτρολογεί, να το γράψει, να το γράψει στο κινητό σου μια φορά. Θα στο βγάζει μετά. Μόνο έτσι. Να σε καλά. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σου.